Χαίρετε Αλάνια, disorienting εισαγωγή γιατί είναι συνέχεια από το προηγούμενο βίντεο και πάμε. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει κάπου, πού, τσα, 1-0. Καλώς ήρθες πίσω στο γυμνάσιο. Είχα διαβάσει λοιπόν όπως έλεγα κάπου τυχαία, αλλά δεν μπόρεσα να το ξαναβρω στην έρευνα για το βίντεο. Τέλος πάντων, ήταν ένα άρθρο που μιλούσε κατά των ανεμογεννητριών και έλεγε μεταξύ άλλων τα εξής. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες γράσου που βάζουν για να γυρνάει μαλακία, οι οποίες αυτές ποσότητες γράσου εν καιρό στραγγίζουν και καταλήγουν στο έδαφος, δίπλα από τα υγρά μπαταρίας. Επίσης, η ανεμογεννήτρια, και εδώ επειδή γενικά αυτό το κομμάτι του βιντεό είναι από μνήμης, παίζει να πω χοντρές μαλακίες, αλλά το bottom line παραμένει το ίδιο. Επίσης, bottom line δεν είναι σαν να λέμε η γραμμή του πάτου. Έλεγε στο άρθρο ότι το πτερύγιο της ανεμογεννήτριας δεν πρέπει να γυρνάει ούτε πολύ αργά, γιατί χαλάει, οπότε τα φυσάει λίγο, ξοδεύει ενέργεια από την μπαταρία για να συνεχίσει να γυρνάει με την ταχύτητα που πρέπει, αλλά επίσης δεν πρέπει να γυρνάει ούτε πολύ γρήγορα αν έχει πολύ αέρα, γιατί χαλάει πάλι κλπ. 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 Και okay, κάπου σίγουρα έκανα λάθος, γιατί μπορεί να μην το θυμάμαι όπως πρέπει, αλλά ουσιαστικά το νόημα είναι ότι χρειάζεται συγκεκριμένη ταχύτητα αέρα για να λειτουργεί ή να λειτουργεί σωστά μια ανεμογεννήτρια, πράγμα που δεν είναι καθόλου βολικό. Και ήμι σχετικά με αυτό, αν υπολογίσουμε το αντίκτυπο που έχει η δημιουργία ανεμογεννητριών στο περιβάλλον, γιατί για να φτιάξουν μια ανεμογεννήτρια δεν χρησιμοποιούν ενέργεια που έρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρησιμοποιούν φυσικά καύσιμα, μαντεύω, που μολύνει το περιβάλλον. Οπότε, αν υπολογίσουμε όλη την πορεία της ανεμογεννήτριας από τη δημιουργία της μέχρι την αχρήστευσή της, ουσιαστικά συνολικά δεν κάνει καλό στο περιβάλλον, σαν τον μέσο άνθρωπο δηλαδή. Τώρα, το θέμα είναι ότι σε εκείνο το άρθρο έγραφε πράγματα που απήχανε τόσο πολύ από αυτά που βρήκα για την έρευνα για το βίντεο, όπου έχω στο μυαλό μου δύο σενάρια. Τρία σενάρια. Ή το ίντερνετ είναι γεμάτο προπαγάνδα υπέρ των ανεμογεννητριών για κάποιο λόγο, δηλαδή το ίντερνετ γουστάρει πολύ ανεμογεννήτριες και προπαγανδίζει υπέρ αυτών. Ή εκείνο το άρθρο το έγραψε ένα άτομο το οποίο έχει μαγαζάκι με πετρέλαια. Οκ, είναι, το είπα λίγο για πλάκα. Μπορεί ας πούμε να είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά μπορεί π.χ. να πουλάει φωτοβολταϊκά που είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας κλπ. 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 Αλλά ουσιαστικά όταν έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει ανταγωνισμός, πιστεύω, ανάμεσα στο άτομο που φτιάχνει ανεμογεννήτριες και στο άτομο που φτιάχνει φωτοβολταϊκά. Και γενικά αν επενδύσεις πάρα πολλά λεφτά στα φωτοβολταϊκά, δεν σε συμφέρει ο άλλος να αρχίσει να χρησιμοποιεί ανεμογεννήτριες, όπως και αν επενδύσεις πολλά λεφτά στα πετρέλαια, δεν σε συμφέρει ο άλλος να αρχίσει να χρησιμοποιεί ανεμογεννήτριες ή οτιδήποτε άλλο εκτός από πετρέλαιο. Μετά, το τρίτο σενάριο που έχω στο μυαλό μου για εκείνο το άρθρο είναι το ότι γράφτηκε από Έλληνα, βασικά προφανώς και γράφτηκε από Έλληνα γιατί ήταν στα ελληνικά, όπου όντας Έλληνας ο συντάκτης του άρθρου ουσιαστικά έκρινε τις ανεμογεννήτριες όπως τις διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα. Όπου στην Ελλάδα τα περισσότερα πράγματα γίνονται αλλιώς από τις άλλες χώρες, συνήθως χειρότερα από τις άλλες χώρες, γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, π.χ. θα αγοράζανε πιο φθηνές ανεμογεννήτριες, πιο παλιάς τεχνολογίας ανεμογεννήτριες που είναι πιο φθηνές, για να περισσέψουν λεφτά για τσέπες. Και για αυτό το άρθρο αυτό μιλούσε τόσο χάλια για τις ανεμογεννήτριες. Γιατί μιλούσε για τις ανεμογεννήτριες, τις παλιές που θα αγοράσει κάποιος εδώ στην Ελλάδα για να βγάλει μεγαλύτερο κέρδος. Ενώ η τεχνολογία μπορεί να έχει προχωρήσει και εμείς να αγοράζουμε ανεμογεννήτριες που, ας πούμε, είναι 45 χρόνια πίσω, ξέρω εγώ, ας πούμε, που είναι πιο φθηνές. Τώρα, τελειώνοντας, αν και έχουμε ακόμα μια μισή σελίδα κείμενο, τελειώνοντας, το bottom line είναι το ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον. Okay. Ειδικά αν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε εγκαίρως ενεργειακά ωφέλιμη πυρηνική σύνδεξη που χλωμώ το κόβω, οπότε μάλλον θα χρειαστούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αιωλική ενέργεια μπορεί να μην έχει καλή απόδοση ούτε αν προχωρήσει η τεχνολογία, αλλά όντας ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας οδηγήσει στη σωτηρία. Όχι τη σωτηρία την πρώην σου, τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αλλά 20 τσέπες έχουν γαμίσει τον πλανήτη, οπότε να είχαμε να λέγαμε. Έχω επενδύσει να πούμε 30 εκατομμύρια να πούμε στα πετρέλαια και οι άλλοι θέλουν να σώσουν τον πλανήτη. Είμαστε με τα καλά μας. Πω μαλάκα, κανονικά το πήγαινε για 3 λεπτά βίντεο να πούμε, αλλά σαν να με ξέφυγε λίγο ρε μαλάκα. Τουλάχιστον το δεύτερο μέρος του βίντεο βγήκε πολύ μικρό, Υπέθεσες ότι τελείωσα έτσι.
Σκατά. Συμπληρωματικές πληροφορίες. Τώρα έχω γράψει εδώ πέρα πολύ κείμενο, αλλά μπορώ να το συνοψίσω πολύ πιο εύκολα και δεν έχει και αστεία μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να το πω ακριβώς όπως είναι. Λοιπόν, το πετρέλαιο είναι full ισχυρό, γι' αυτό και είναι δημοφιλές. Είναι δηλαδή ότι μπορείς να χωρέσεις σε πάρα πολύ μικρό χώρο ένα υλικό το οποίο μπορείς να το κάψεις για να παράξει πάρα πολύ ενέργεια. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά εμπιστεύσουμε είναι από τις πιο χρήσιμες μορφές ενέργειας. Ενώ ταυτόχρονα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακόμα δεν έχουν καλή απόδοση, δεν έχουμε ακόμα τεχνολογία για να μπορούμε να έχουμε π.χ. μια ανεμογεννήτρια να πιάνει λίγο χώρο και να δίνει πολλή ενέργεια σε πάρα πολλά σπίτια π.χ. Οπότε ακόμα δεν συμφέρουν και πολύ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ή π.χ. τα φωτοβολταϊκά, τελευταία φορά που είχα διαβάσει, από το φως που πέφτει πάνω τους μετατρέπουν σε ενέργεια μόνο το 1%, το 2% ή κάτι τέτοιο. Γενικά, επειδή δεν έχουμε ακόμα καλή τεχνολογία για τις ανανεώσιμες πηγές, δεν συμφέρουν ακόμα ουσιαστικά και είναι και πολύ ακριβές. Όσο περνάει όμως ο καιρός, το πετρέλαιο μειώνεται και κατά προέκταση αυξάνεται η τιμή του. Επίσης, όσο περνάει ο καιρός, αυξάνονται, ουσιαστικά βελτιώνεται η τεχνολογία που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε καλύτερες ανεμογεννήτριες, έχουμε καλύτερα φωτοβολταϊκά. Βρίσκουν γενικά τρόπους να φτιάχνουν, εξοδεύοντας λιγότερα λεφτά, ουσιαστικά με λιγότερο κόστος, να φτιάχνουν εργαλεία χρήσης ενέργειας, ανανεώσιμης ενέργειας, πιο φθηνά φωτοβολταϊκά, πιο φθηνές ανεμογεννήτριες κλπ. Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο όπου σταδιακά αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η τιμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε, σύμφωνα με τον καπιταλισμό, σε κάποια φάση, όταν φτάσει, όπως κατεβαίνει η τιμή των ανανεώσιμων και ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, όταν φτάσει εδώ πέρα, που θα ενωθούν και θα αρχίσει μετά να συμφέρει πιο πολύ οι ανανεώσιμες πηγές από ότι το πετρέλαιο, εκεί πέρα θα σταματήσει ο κόσμος και οι επιχειρήσεις και τα καπιταλόσκυλα και όλοι να χρησιμοποιούν πετρέλαιο, γιατί πλέον δεν θα συμφέρει από πλευράς κόστους. Οπότε το πετρέλαιο θα πεθάνει σαν μορφή ενέργειας και θα επικρατήσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο, νομίζω, το οποίο θα συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Όμως πρέπει αυτή η επικράτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να γίνει εγκαίρως. Γιατί, όπως έχουμε αναφέρει σε άλλο βίντεο, το οποίο θα προσπαθήσω να το βάλω στο description, αν το ξεχάσω θυμίστε το μου στα σχόλια, το φαινόμενο θερμοκηπίου, ουσιαστικά όσο πιο έντονο είναι, όσο πιο ισχυρό φαινόμενο θερμοκηπίου έχει η Γη, τόσο πιο πολύ επιταχύνεται από τον εαυτό του. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του πώς ακριβώς λειτουργεί, αλλά ας πούμε ότι το φαινόμενο θερμοκηπίου από ένα σημείο και μετά υπάρχει πιθανότητα να φτάσει σε σημείο όπου, ακόμη κι αν εμείς σταματήσουμε να το χειροτερεύουμε με χρήση καυσίμων, πετρελαίου κλπ. Γενικά, με οτιδήποτε κάνουμε που αυξάνει το φαινόμενο θερμοκηπίου, μπορεί το ίδιο φαινόμενο θερμοκηπίου από μόνο του να ενδυναμώνει τον εαυτό του. Οπότε πρέπει να προλάβουμε να προλάβει η επικράτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να συμβεί προτού φτάσει το φαινόμενο θερμοκηπίου σε σημείο που να μην μπορούμε πλέον να το πολεμήσουμε. Και ας ελπίσουμε να γίνει όντως εγκαίρος και να μην καταστρέψει το κέρδος την Γη. Ουσιαστικά περιμένουμε αυτή τη στιγμή τον καπιταλισμό να σώσει τη Γη. Γιατί αυτό το πράγμα που μίλησα για το κόστος που θα κατέβει το ανανεώσιμο και θα ανέβει το πετρελαίο, ουσιαστικά είναι ότι ο καπιταλισμός θα σώσει τη Γη. Αλλά πρέπει πρώτα να μην προλάβει να τη σκοτώσει πρώτα για να φτάσουμε στο σημείο όπου θα τη σώσει. Αυτό. Αυτό είναι το βίντεο. Θέλω να πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε να μάθετε πάνω με καμπότα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον. Και ας πούμε ότι το bottom line του βίντεο είναι ότι. Το θέμα είναι όπου μπορείς να υποστηρίζεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν λέω να χρεωθείς οικονομικά για να υποστηρίξεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί σε Ελλάδα και στην Ελλάδα το 90% των ανθρώπων και κατά ψέματα καλό είναι να μην ανοίγεται πολύ χωρίς λόγο. Αλλά αν έχεις την ευκαιρία κάποια στιγμή να υποστηρίξεις τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να ζημιωθείς, κάντο. Γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ουσιαστικά η μόνη σωτηρία ενεργειακά του πλανήτη, της ανθρωπότητας θα έλεγε κανείς. Εξ' αν επιτύχουμε πυρηνική σύνδεξη ενεργειακά ωφέλιμη που χλωμό το βλέπω, τέλος πάντων.
Αυτά, να προσέχετε, να γαμάτε πάντα με καπότα και να προστατεύεστε από το κρύο. Μπούγια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.